πάμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά με τη βοήθεια του καθηγητή Διεθνούς Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, του κυρίου Άγγελου Συρίγου. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Βουδαλάκη. Ελπίζω να σας άρεσε και ο Ζάρ που βάλαμε από κάτω. Έτσι, ήταν, πώς να πω, καθαρτικό για την ψυχή. Τώρα θα συζητήσουμε για τον Ερντογάν. Να κάνω. Λοιπόν, όντως φαίνεται να περνάει σε ένα στάδιο εκδίκησης, αντεκδίκησης, ξέρω εγώ, κάνει νάζια στον Τραμπ Ερντογάν. Η πράγμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Αμερικής είναι ότι ο Τραμπ θεωρεί ότι τα υψίπεδα του Γκολάν, τα οποία τα έχει καταλάβει από το 1967 το Ισραήλ, είναι τμήμα του Ισραήλ. Διευκρινίζω ότι η απόφαση αυτή των ΗΠΑ να θεωρήσουν τα υψίπεδα του Γκολάν δεν έχει κάποια πρακτική σημασία, διότι υπάρχουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τα οποία είναι αντίθετα και δεν σημαίνει κάτι στην πράξη, ούτως ή άλλως οι Ισραηλοί εξακολουθούν να τα κατέχουν. Είναι μια συμβολική πράξη. Είναι όμως μια πράξη νομιμοποίησης μιας κατά τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας κτλ. Παρανομίας. Σαφώς. Και επίσης είναι μια πράξη βοήθειας προς τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει εκλογές στις αρχές Απριλίου, σε 9 Απριλίου. Και δεν είναι και η πρώτη. Έτσι. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι και η μεταφορά της πρωτεύουσας από το Τελαβίου στην Ιερουσαλήμ και είναι πολύ σοβαρά γεγονότα, συμβολικού βεβαίως χαρακτήρα. Θυμίζω, κύριε Συρίγου, αυτό που λέγει ο Μιτεράν. Η πολιτική είναι διαχείριση των συμβόλων, έτσι. Βεβαίως. Εδώ έχουμε να κάνουμε μεταφορά της πρωτεύουσας, αναγνώριση νόμιμης κατοχής επί της ουσίας των σώματων στον Γκολάν. Κάτσε, πού πάμε. Υπάρχει ένα θέμα. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Ερντογάν παίζει με το τέμενος Αλαξά. Το τέμενος Αλαξά βρίσκεται πάνω στο... είναι στο κέντρο των Ιεροσολύμων. Είναι πάνω ακριβώς από το τείχος των Δακρύων. Και θεωρείται το δεύτερο ιερότερο προσκύνημα των μουσουλμάνων μετά τη Μέκα. Είναι το σημείο από το οποίο, κατά την παράδοση των μουσουλμάνων, ο Μωάμεθ, ο προφήτης, με ένα υπτάμενο άλογο σηκώθηκε προς τον ουρανό, πέταξε προς τον ουρανό. Φαντάζομαι και οπότε, οι πάρα πολλοί Έλληνες που έχουν επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους θα το έχουν προσέξει. Δεν είναι εδώ και σε μεγάλη απόσταση από τον ναό της Αναστάσεως, έτσι να τα ξεχνάμε και αυτά. Έτσι, είναι δίπλα, είναι μερικών εκατοντάδων μέτρων. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι τον ακούς να λέει το μουζεΐνι εκεί πέρα και τα λοιπά. Το τέμενος αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και συμβολική. Η δεύτερη Ιντιφάντα ξεκίνησε όταν ο τότε υπουργός αμήνης του Ισραήλ, ο Αριέλ Σαρόν, ζήτησε και πέρασε από ένα υπόγειο πέρασμα κάτω από το τέμενος Αλαξά, το οποίο θεωρήθηκε ήταν πολύ μεγάλη προσβολή σε όλο το μουσουλμανικό κόσμο, ότι ένας Εβραίος χωρίς να βγάλει τα πτήσια του περνάει κάτω από το ιερό τέμενος. Τώρα, ξέρετε, όλα αυτά μπορεί να ακουστούν από μικρά έως πάρα πολύ μεγάλα στα αυτιά των ακροατών μας. Το ερώτημα είναι, προσβλήθη, ξέρω εγώ, ο προφήτης λόγω ότι πέρασε ο Εβραίος χωρίς να βγάλει τα παπούτσια του και τα λοιπά, και κάνουμε τώρα μια μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί. Είναι μια... καλά, αυτό, να πω κάτι για το δεύτερο, από τι ψάχνουμε. Εκείνο που υπάρχει στην Αγία Σοφία, ας πάρουμε μια άλλη Αγία Σοφία, την Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα. Η Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα είχε μετατραπεί και αυτή σε μουσείο από το Κεμάλ. Μάλιστα, είχαν γίνει και εργασίες, είχαν βγει οι αγιογραφίες οι οποίες κοσμούσαν τους τείχους της εκκλησίας και ήταν ως μουσείο το οποίο πριν έχει και είσοδο για να πας μέσα. Και επειδή το είχα επισκεφτεί, ήταν όντως πάρα πολύ, έχει πολύ ωραίες αγιογραφίες. Κάποια στιγμή πριν από 5 χρόνια λένε ότι πρέπει κάποιες μέρες την εβδομάδα να λειτουργεί και ως τέμενος. Και κάθε Παρασκευή, όταν έχουν την προσευχή τους στη Μεγάλη δηλαδή, ακριβώς, είπανε ότι δεν πληρώνεις εισιτήριο και θα πηγαίνεις μέσα στο τέμενο. Μπορεί να κάνεις περίπου το ίδιο πράγμα δηλαδή με την Αγία Σοφιά, αυτό μας λέτε, και από εκεί πηγαίνει. Ναι, δηλαδή να ικανοποιήσει, να το πω έτσι, τους φανατικούς μουσουλμάνους που είναι και πάρα πολύ στη γειτονική χώρα, χωρίς... Δεν νομίζω ότι είναι μόνο φανατικοί. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, το παίρνω πίσω, έχετε δίκιο. Δεν είναι μόνο φανατικοί. Πολλοί Τούρκοι θα ήθελαν να δουν την Αγία Σοφία να μετατρέπεται σε τέμενο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο.
Έχετε τώρα, πάρα πολύ. Και να σας πω και κάτι, κύριε Συρίγο, με αφορμή αυτό που είπατε. Το συνειδητοποίησα και εγώ με τη διόρθωση που κάνατε. Πολλές φορές λέμε ο Ερντογάν, μιλάμε για τους Τούρκους, για τους φανατικούς και τα αρέστα, αλλά ο Ερντογάν συνεργάζεται με τους γκρίζους λύκους και απέναντί του έχει υποτίθεται μια αντιπολίτευση που δεν λέει πιο μαλακά, πιο στρογγυλά και πιο γλυκά πράγματα. Λέει πιο σκληρά από αυτά που λέει ο Ερντογάν και επίσης έχει και άλλους γκρίζους λύκους που είναι έτοιμοι, το καλό κόμμα όπως το λέγανε, έτσι, που θέλουν και αυτοί να συνεργαστούν με τους απέναντι. Έχουμε έναν ανταγωνισμό φανατισμού εδώ. Το και πολύ λυπάμαι που το λέω, αγγίζει πάρα πολύ τον τουρκικό πληθυσμό. Το καλό κόμμα συνεργάζεται ήδη με τους απέναντι και στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη για να βγάλει εκπροσώπους. Και στην Άγκυρα πιθανόν να κερδίσουν. Τι κάνανε λοιπόν στην Αγία Σοφία της Τραπεζούντας. Σε κάποιο σημείο, επειδή ήταν οι αγιογραφίες και πώς βάλλονταν τα συναισθήματα των πιστών, βάλανε ένα πανί και τις κάλυψαν, μια κουρτίνα. Αυτό ήταν κάποιες ώρες την ημέρα, την Παρασκευή, που γινόταν η προσευχή. Με το πέρασμα των μηνών, αυτό έγινε μια μόνιμη κατάσταση και τώρα η Αγία Σοφία Τραπεζούντα λειτουργεί ως τέμενος, όπου πας εκεί πέρα και άμα ξέρεις το φύλακα που είναι εκεί πέρα, του δίνεις κάτι και σου τραβάει λίγο τις κουρτίνες να δεις τις αγιογραφίες από πίσω. Ναι. Τώρα, στο ζουμί της ιστορίας, γιατί θέλω να μείνω λίγο στην δήλωση του κυρίου Αποστολά και θέλω να μας βοηθήσετε. Αυτό είναι το ζουμί. Γιατί θέλω να πω ότι ο πρώην αρχηγός, έτσι, είναι ένας άνθρωπος που τα ξέρει καλά, έχει επικοινωνία απευθείας με τον Ακάρα από την άλλη μπάντα του Αιγαίου και οι δύο αρχηγοί του στρατού ήταν και οι δύο υπουργοί είναι σήμερα. Ακούσε εδώ για τιτάνια προσπάθεια που χρειάζεται για να μην γίνει πόλεμος. Έτσι, γιατί το εύκολο είναι προφανώς να γίνει. Ναι, δεύτερο πόλεμο, θερμό επεισόδιο θα έλεγα, ναι. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι, δεν θυμάμαι πώς το είχε γράψει, αλλά είχε την αξία του κύριε καθηγητά, ότι ένας πόλεμος λέει, μπορείς να ξέρεις πότε τον ξεκινάς, δεν ξέρεις πότε τον τελειώνεις. Άμα ξεκινήσει κάτι, τώρα το ακούω και από πάρα πολλούς αναλυτές, να λέει ένα θερμό επεισόδιο, θα κρατήσει τρεις μέρες. Ρε παιδιά, πολύ ψύχρεμο σας ακούω. Πολύ ψεύδι, δηλαδή συγγνώμη που το λέω, δηλαδή πρέπει να είμαστε, δεν το μετράμε καλά. Λέω εγώ τώρα. Το θερμό επεισόδιο ήταν αυτό τύπου Ηλιάκη. Ναι. Όπου κατέριψαν το αεροσκάφος του Έλληνα πιλότου, τύπησε ο Τούρκος πιλότος με το σκάφος του, το αεροσκάφος του Ηλιάκη, τον κατέριψε και ύστερα από 10 λεπτά είχε σηκωθεί όλη η ελληνική και η τουρκική αεροπορία πάνω από το Αιγαίο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που εγώ παρατηρώ και το καταθέτω σαν ένα προβληματισμό σε έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ περισσότερο από εμένα. Λοιπόν, να σας πω τι πιστεύω ότι έχει γίνει. Ο Ακάρ με τον Αποστολάκη συναντήθηκαν μετά από 3 εβδομάδες και συμφώνησαν στην επανενεργοποίηση του συμφώνου Παπούλια Γκυλμάς να μην διεξάγονται στρατιωτικές ασκήσεις και να μην γίνουν προκλήσεις τους δύο μήνες του καλοκαιριού και σε μεγάλες εθνικές και θρησκευτικές εορτές των δύο χωρών. Και επειδή συμφώνησαν. Με συγχωρείτε. Και επειδή συμφώνησαν, λέω. Ναι, τότε συμφώνησαν πριν από 3 εβδομάδες. Και καπάκι μετά, οι Τούρκοι 25 Μαρτίου δημιουργούν αυτό το θέμα. Γιατί έγινε 25 Μαρτίου αυτή η ιστορία. Βέβαια, και μιλάμε τώρα για παρενόχληση πρωθυπουργού, έτσι. Ναι. Δεν είναι ένα από τα πολλά ένα αέρια επεισόδια, ας πούμε, του Αιγαίου. Και είναι και σκεμμένο και δεν είναι το πρώτο. Θέλω να πω ότι τι συμφωνούμε τώρα με τους Τούρκους. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμφωνήσει κανένας οτιδήποτε και να τηρηθεί. Συνήθως κρατούν το λόγο τους όταν συμφωνούν για ένα χρονικό διάστημα. Τώρα ήταν σύντομο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή ούτε 3 εβδομάδες δεν κράτησε αυτό το πράγμα. Θα σας πω την αλήθεια. Μου έρχονται πράγματα στο μυαλό που έχουν να κάνουν με το κέρατο. Αλλά ναι, πρέπει να θέλεις να το πιστέψεις, το δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Εγώ εδώ πέρα πρέπει να πω ότι με τους Τούρκους με συγχωρείτε πάρα πολύ, χωρίς να θέλω να υιοθετήσω καμιά ακραία ρητορική. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο μπορούμε να ποντάρουμε. Ήρθαν στην Αθήνα, πήγαν στη Θράκη. Εγώ είχα μιλήσει με τον Γιάννη τον Αμανατίδη, φαντάζομαι εσύ τα ξέρετε περισσότερα από μένα. Τον ρώτησα δηλαδή και μάλιστα σε μια συζήτηση που είχα τη Δίανα, νομίζω μετά έγινε και στο δημόσιο λόγο. Πώς πήρε το μικρόφωνο, μίλαγε στους πατριώτες του Σιτράκη, τα θυμάστε. Εκτός συμφωνίας ήταν αυτά όλα. Εκτός συμφωνίας. Είχαν συμφωνήσει τους όρους της περιοδίας του Ερντογάν. Δεν τήρησαν τίποτα.
Τώρα εδώ συμφωνούν δύο υπουργοί και πρώην αρχηγοί ότι παιδιά εντάξει εθνικής επαιτίου, τώρα μην το σηκώνουμε τα αεροπλάνα, μην γίνει καμιά στραβή. Πετάει το Σινούκ με τον Αλέξη Τσίπρα, από πάνω είναι τα τουρκικά. Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορεί να του έχει και πολύ εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων. Για να φτάσουμε. Για αυτό το πλαίσιο πάντα τοποθετούσα τη δήλωση από το Λάκη. Τώρα για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Πού μπορούμε εμείς να ποντάρουμε, αν μπορούμε να ποντάρουμε σε κάτι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τρία πράγματα μπροστά μας. Το πρώτο είναι το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου και ελπίζω να αρχίσουμε κάποια στιγμή και το δικό μας, της Ελλάδος. Αυτό πρέπει να προχωρήσει. Αυτό για να προχωρήσει χρειάζεται ισχυρές συμμαχίες και ισχυρό στρατό. Την έχουμε αυτή την... ισχυρές συμμαχίες για παράδειγμα. Έχουμε ισχυρές συμμαχίες αυτή τη στιγμή. Έχουμε καλές συμμαχίες. Γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός που προφανώς έχετε λόγο που τον κάνετε. Ισχυρές και καλές δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο των συμμαχίων που θέλουμε. Δηλαδή η συμμαχία μας, το ΝΑΤΟ, η δική μας συμμαχία, είναι μια συμμαχία στην οποία συμμετέχει η Τουρκία. Μας βοηθήσει να αποτραπεί η εξέλιξη ενός θερμού επεισοδίου. Δεν θα στηρίξει όμως τις διαφορές μας με την Τουρκία. Εγώ θέλω να θυμίσω κάτι τώρα, αν μου επιτρέπετε. Επειδή κάνει κύκλο η κουβέντα. Και πάμε και στο κλείσιμο. Τα υψώματα του Γκολάνα του 65. Η Κύπρος από το 74. Δύο πάρα πολύ παρόμοιες καταστάσεις. Μιλάμε εισβολή, κατοχή εδαφών. Ναι. Πώς αντιμετωπίζονται? Εδώ υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόβλημα, σαφώς. Δηλαδή, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Ναι, αν το κάνει πέρα, θα το κάνει και αύριο και... Εγώ αν ήμουν ο Ερντογάν, λοιπόν, και το λέω πολύ έτσι καθαρά, σήμερα το πρώτο πράγμα που θα έλεγα είναι, αφού οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την νόμιμη κατοχή των υψηπέδων του Γκολάν, γιατί δεν αναγνωρίζουν και την νόμιμη κατοχή της Βορείου Κύπρου, όπως οι ίδιοι την ονομάζουν? Για μας δημιουργεί τεράστιο θέμα αυτό. Δεν θα μπορούσα να το πει έτσι, διότι ο ίδιος θεωρεί ότι είναι νομίμως εκεί πέρα, αλλά οπωσδήποτε αυτό είναι... Μπορεί να βάλει ένα χουδαλάκι να το λέει στα μικρόφωνα όμως. Είπα πραγματικότητα να το περιγράφω. Τώρα, δεν είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, νομίζω, αυτή η κίνηση. Όχι, δεν ήταν καλή εξέλιξη. Τώρα, ως προς τις καλές συμμαχίες. Ως τώρα η συμμαχία μας με την Αίγυπτο είναι στα χαρτιά πάρα πολύ καλή, είναι στις πολιτικές δηλώσεις πάρα πολύ καλή. Στρατιωτική συμμαχία δεν έχουμε ακόμη δει. Με το Ισραήλ έγινε ένα πρώτο βήμα με τη δημιουργία αυτού του ραντάρ, το οποίο θα καλύπτει από την Κρήτη την Ανατολική Μεσόγειο. Και είναι ένα καλό βήμα, αλλά θέλουν να γίνουν ακόμη πολλά βήματα. Πρέπει να ενισχυθούν αυτές οι συμμαχίες. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, κύριε Συρίγος.